Πάμε στην 17 λεπτή ομιλία του κυρίου Βορύδη. Δεν υπόθηκε μισή κουβέντα κυριολεκτικά για ευθύνες, τακτικές, απόψεις, γραμμές, επιλογές των δανειστών της χώρας απέναντι στην ελληνική κυβέρνηση, στη χώρα μας και στον ελληνικό λαό. Τίποτα. Ούτε καν σήμερα. Και έβαλε μία σειρά από ερωτήματα θεωρώντας ότι βρισκόμαστε εν κενό, ότι είμαστε στην προηγούμενη συζήτηση που είχε γίνει εδώ ή στην προπροηγούμενη με την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού. Αν δεν είμαστε εκεί, δεν σας έχει διαφύγει, είναι σίγουρο που δεν σας έχει διαφύγει, διότι διαπιστώθηκε στο τέλος από την κορώνα και την κορύφωση που κάνατε για το πώς μαχητικά θα ψηφίσετε ναι σε αυτή την πρόταση που πριν από 2 λεπτά είχατε πει πως δεν υπάρχει πια, άρα τι πάμε να ψηφίσουμε. Είστε ταγμένος. Είστε ταγμένος. Ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Είστε ταγμένος στη στήριξη. Ένα λεπτό, βρε παιδιά. Είστε ταγμένος στο να στηρίξετε αυτή την απαράδεκτη πρόταση. Σας διαφεύγει. Με συγχωρείτε. Παρακαλώ τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ηρεμήστε να ακούστε. Έχετε μια μεγάλη νευρικότητα και αμηχανία μετά από χθες το βράδυ. Ακούστε, ρε παιδί. Ακούστε. Μην μπάσχετε τόσο πολύ. Έτσι. Λοιπόν. Καθόλου, κυρία. Καμιά 2 φορές. Κυρία Βούλτεψη, λοιπόν, μην διακόπτετε. Κυρία Βούλτεψη. Θέλετε έχει να άλλους ξεχάσετε. 299 εκτός από εσάς. Μην διακόπτετε. Θέλετε να ξεχάσετε ότι είχε υποβληθεί η ελληνική πρόταση, την οποία κριτήκαρε ο κύριος Βορύδης, ευρέθη και θεωρήθηκε ως βάση συζήτησης από το σύνολο των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ύστερα με μία από τις πολλές στροφές που έχουν γίνει στη βάση των αντιθέσεων μεταξύ τους κτλ. Και αφού την κοκκινήσανε και σου τη δείξαν κιόλας και χάρηκες πως είναι κοκκινισμένη η ελληνική πρόταση, είπανε επανερχόμαστε στις 5 σελίδες συν ένα 23% επί της ευκαιρίας στον τουρισμό για να τελειώνουμε, συν κάτι άλλο, και μας είπανε take it or leave it. Δηλαδή το Σάββατο δεν τη δεχθήκαμε. Δεν τη δεχθήκαμε λοιπόν, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, δεν τη δεχθήκαμε λοιπόν και αντί να συνεχίσουμε κάτω από την παρότρεσή σας μία διαπραγμάτευση χωρίς ουσία, χωρίς λόγο, φθοράς και εξαθλίωσης για τη χώρα, επανερχόμαστε και θέτουμε στη Βουλή ότι ο ίδιος ο λαός να δώσει τη δικιά του σφραγίδα στη διαπραγμάτευση που θα συνεχιστεί. Γιατί το φοβάστε τόσο πολύ? Εντάξει, καθίστε. Εντάξει.